είναι ο μικρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος και λόγω της μεγάλης ταχύτητάς του, του δόθηκε το όνομα του Αγγελιοφόρου των Θεών. Δέστε λοιπόν σφιχτά τις ζώνες σας, γιατί σήμερα ταξιδεύουμε στο σιδερένιο πλανήτη Ερμή. Η ύπαρξη του Ερμή ήταν γνωστή από τα αρχαιότατα χρόνια. Μάλιστα, οι λαοί της Μεσοποταμίας, προς τιμήν του θεού της Γραφής και της Σοφίας, τον αποκαλούσαν Ναμπού. Είναι όμως σχετικά δύσκολο να παρατηρηθεί στον ουρανό, γιατί βρίσκεται πάντα κοντά στον ήλιο. Ο Ερμής είναι ο μικρότερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, με μάζα ίση μόνο με το 5,5% της μάζας της Γης και με διάμετρο ίση με το 38% της διαμέτρου της Γης. Είναι λοιπόν πιο μεγάλος από τη Σελήνη, αλλά μικρότερος από τους μεγάλους δορυφόρους του ηλιακού μας συστήματος, Γανιμίδη και Τιτάνα. Ο Ερμής είναι ο κοντινότερος πλανήτης στον ήλιο, με μια μέση απόσταση από αυτόν ίση με το 39% της απόστασης Γης ηλίου. Η ισχυρή βαρυτική έλξη του μητρικού μας άστρου τον αναγκάζει να κινείται ταχύτατα, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνει μια περιφορά γύρω του σε μόλις 88 ημέρες. Είναι λοιπόν ο ταχύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, με μια μέση ταχύτητα που ξεπερνά τα 170.000 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όπως φαίνεται σε αυτή την προσομοίωση, η τροχιά του είναι αρκετά έκεντρη σε σχέση με τους υπόλοιπους πλανήτες. Δηλαδή μεταβάλλεται έντονα η απόστασή του από τον ήλιο, από τα 46 μέχρι τα 70 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Ο Ερμής περιστρέφεται πολύ αργά γύρω από τον άξονά του, ολοκληρώνοντας μια περιστροφή σε περίπου 59 γήινες ημέρες. Δεδομένου ότι αυτό το χρονικό διάστημα είναι συγκρίσιμο με την περίοδο περιφοράς του, έχει μια εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ηλιακής ημέρας. Συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα από μια ανατολή του ηλίου μέχρι την επόμενη είναι 176 γήινες ημέρες. Για να κατονίσουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο, αρκεί να σκεφτούμε την ακραία εκδοχή του. Αυτή είναι φυσικά η σύγχρονη περιστροφή, όπου η περίοδος περιφοράς ενός σώματος είναι ίση με την περίοδο περιστροφής του. Ένας πλανήτης με σύγχρονη περιστροφή θα είχε μια πλευρά αιώνια φωτισμένη από το μητρικό του άστρο και μια πλευρά αιώνια σκοτεινή. Στην περίπτωση του Ερμή δεν έχουμε ακριβώς σύγχρονη περιστροφή, αλλά έχουμε μια αναλογία 3:2 μεταξύ περιστροφής και περιφοράς. Δηλαδή για κάθε 3 περιστροφές που κάνει γύρω από τον άξονά του, πραγματοποιεί 2 περιφορές γύρω από τον ήλιο. Επομένως, καθώς περιφέρεται γύρω από τον ήλιο, ο Ερμής στρέφεται αργά σαν να τον παρακολουθεί. Και έτσι ο ήλιος τελικά φωτίζει την ίδια περιοχή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο άξονας περιστροφής του Ερμή είναι σχεδόν κάθετος στην τροχιά του και επομένως δεν εμφανίζει εποχές όπως ο πλανήτης μας. Η δομή του από την άλλη θυμίζει σε γενικές γραμμές τη δομή της Γης. Δηλαδή κάτω από το Φλοιό υπάρχει ο Μανδύας και κάτω από το Μανδύα υπάρχει ένας θερμότατος πυρήνας με ένα εξωτερικό υγρό και ένα εσωτερικό στερεό τμήμα. Ο πυρήνας όμως του Ερμή είναι εξαιρετικά ασυνήθιστος. Αφενός έχει τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε σίδηρο από οποιονδήποτε άλλο πλανήτη και αφετέρου η διάμετρός του φτάνει το 85% της διαμέτρου του Ερμή. Ενδεικτικά, στη Γη ο πυρήνας καταλαμβάνει μόνο το 55% της διαμέτρου της. Επομένως, οι μεταβολές που συμβαίνουν στον πυρήνα του Ερμή μπορούν να επηρεάσουν έντονα το σχήμα του πλανήτη. Πράγματι, με το πέρασμα του χρόνου, ο πυρήνας έχει ψυχθεί και έχει μικρύνει σε μέγεθος, προκαλώντας τη συστολή ολόκληρου του πλανήτη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Ερμής να εμφανίζει έντονες ρητιδώσεις και ρογμές στην επιφάνειά του. Η μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο και το μέγεθος του πυρήνα του καθιστούν τον Ερμή τον δεύτερο πιο πυκνό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος μετά τη Γη. Αυτό όμως που τον κάνει πραγματικά να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι εμφανίζει το μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών από οποιονδήποτε άλλο πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα. Στις περιοχές που φωτίζονται από τον ήλιο, η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 427 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις σκοτεινές περιοχές πέφτει κάτω από τους μείον 173 βαθμούς Κελσίου. Το τρομακτικό αυτό εύρος οφείλεται στην απουσία πυκνής ατμόσφαιρας, η οποία θα μπορούσε δυνητικά να μοιράζει την ηλιακή ενέργεια στην επιφάνεια του πλανήτη. Η ατμόσφαιρα του Ερμή είναι πραγματικά υπερβολικά αραιή. Υπάρχουν δηλαδή μόνο διάσπαρτα μόρια, τα οποία όμως εύκολα παρασύρονται από την ηλιακή ακτινοβολία και τον ηλιακό άνεμο. Έτσι, οι κομήτες, οι αστεροειδείς και τα θράψματά τους μπορούν να πέφτουν χωρίς αντίσταση στην επιφάνεια του πλανήτη, δημιουργώντας πολλούς και μεγάλους κρατήρες. Γι' αυτό εξάλλου η επιφάνεια του Ερμή θυμίζει αρκετά την βομβαρδισμένη σεληνιακή επιφάνεια. Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς σχηματισμούς του Ερμή είναι το λεκανοπέδιο Caloris Basin, που καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα της επιφάνειάς του.
πρόκειται για έναν αρχαίο γιγάντιο κρατήρα διαμέτρου 1.500 χιλιόμετρων που δημιουργήθηκε μετά από την πρόσκρουση ενός μεγάλου σώματος στην επιφάνεια του Ερμή. Γύρω από τον κρατήρα υπάρχουν βουνά που φτάνουν το ύψος των 2 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η διάμετρος του αντικειμένου που δημιούργησε αυτό το σχηματισμό πρέπει να ξεπερνούσε τα 100 χιλιόμετρα, ενώ η πρόσκρουση πιθανότατα συνέβη πριν από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο πλανήτης που πλησιάζει πιο κοντά στη Γη, κατά την περιφορά των πλανητών γύρω από τον Ήλιο, είναι η Αφροδίτη. Όμως κατά μέσο όρο, ο κοντινότερος πλανήτης στη Γη είναι ο Ερμής. Δηλαδή για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η απόσταση Γης-Ερμή είναι μικρότερη από την απόσταση Γης-Αφροδίτης. Παρά τη σχετικά μικρή του απόσταση από εμάς, ο σχεδιασμός αποστολών προς τον Ερμή είναι αρκετά δύσκολος λόγω της εγκύτητάς του στον ήλιο. Τα σκάφη αφενός θα πρέπει να αντέχουν τις ακραίες θερμοκρασίες και την ακτινοβολία του περιβάλλοντος του Ερμή και αφετέρου θα πρέπει να κάνουν αρκετούς και χρονοβόρους ελιγμούς προκειμένου να καταφέρουν παρά τη μεγάλη ταχύτητά τους να μπουν σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη. Γι' αυτό μέχρι στιγμής μόνο δύο αποστολές έχουν καταφέρει να προσεγγίσουν τον Ερμή. Η αποστολή Mariner 10 και η αποστολή Messenger, η οποία ήταν σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη από το 2011 μέχρι το 2015. Ας δούμε μαζί μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες που τράβηξαν οι δύο αποστολές. Υπάρχει όμως μία ακόμα αποστολή με προορισμό τον Ερμή, η οποία εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για την Ευρωπαϊκή και Ιαπωνική αποστολή Baby Colombo, η οποία εκτοξεύτηκε το 2018. Μετά από αρκετές προσεγγίσεις της Γης, της Αφροδίτης και του Ερμή, το 2025 θα καταφέρει τελικά να μπει σε τροχιά γύρω από τον μικρό πλανήτη. Στη συνέχεια η αποστολή θα χωριστεί σε δύο τμήματα, στον Ευρωπαϊκό δορυφόρο που θα μελετήσει το εσωτερικό του πλανήτη και στον Ιαπωνικό δορυφόρο που θα μελετήσει το μαγνητικό του πεδίο. Κύριοι στόχοι της αποστολής είναι η λεπτομερής μελέτη της δομής, της ατμόσφαιρας και του μαγνητικού πεδίου του Ερμή, αλλά και η μελέτη της εξελικτικής πορείας ενός πλανήτη που βρίσκεται τόσο κοντά στον ήλιο. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο για τον ταχύτατο Ερμή και τις μοναδικές του συνθήκες. Εάν σας φάνηκε ενδιαφέρον, μπορείτε να κάνετε like και subscribe, αλλά και να το μοιραστείτε στα social media. Εμείς φυσικά θα τα ξαναπούμε στο επόμενο διαστημικό μας ταξίδι. Γεια χαρά!